Ένα τζάμι τους χωρίζει. Κοιτάζονται στα μάτια. Ο ένας μέσα, ο άλλος έξω. Ο ένας στον τόπο του ή μάλλον στον υιοθετημένο γενέθλιο τόπο του και ο άλλος είναι ο ξένος. Ο ιερός ξένος. Ο βλάσφημος επισκέπτης. Εκείνο το βράδυ, λίγες μέρες πριν ο κόσμος του μπάρει και κλειστεί στο καβούκι του, πραγματοποιήθηκε μια κατεπίγουσα συνάντηση που αναβαλόταν με σαθρές δικαιολογίες εδώ και χρόνια. Όρθιοι στέκονται από τι δύο μεριέ ενό χαρακώματο, που δεν είναι άλλο από την πόρτα του καφενείου. Μια δρασκελιά είναι. Ένα τίποτα. Ένα χέρι στο πόμολο, μία μικρή κίνηση των μειών, μία εντολή από τον εγκέφαλο να απλώσει το χέρι, να γυρίσει το πόμολο, να βάλει το πόδι μέσα ή έξω, καμιά σημασία δεν έχει, να υπερβούν το χάσμα τη πόρτα, τη αναμονή, του δίκαιου και του άδικου, τη ιστορία και τη απώλειας και να βρεθούν τόσο κοντά ώστε να μυρίσουν τι ανάσε του αναμετρούνται γιατί πάντα αυτό ήταν το ζητούμενο. Η αναμέτρηση, η επικράτηση τώρα και ύστερα ο θριαμβευτικό θάνατο. Στο χωριό έχει απλωθεί σιωπή. Αυτή η τόσο συνηθισμένη σιωπή του χειμώνα και τη νύχτα, η τόσο κοντινή στην απόλυτη λησμονιά σιωπή, έχει έρθει και του έχει τυλίξει ασφιχτικά και του δυο. Δεν έχουν λέξει. Ποτέ δεν είχαν και ας τους περίσευαν και στους δυο. Και τώρα αισθάνονται αυτή τη μαρτυρική έλλειψη των φθόγκων, των υποκειμένων και των αντικειμένων και των ρημάτων που θα τους βοηθούσε έστω και στο ελάχιστο να αρθρώσουν και να στήσουν σε συντακτικά άρτιες, μπορεί όμως και κουτσές προτάσεις, αυτό που βράζει μέσα στο μυαλό τους. Κοιτάζονται.